Ευχαριστούμε πραγματικά για την επισήμανση. Είναι μια πραγματικά πολύ σημαντική μέρα για τον τουρισμό. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Τουριστικού Οργανισμού αποφάσισε στα πλαίσια της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσής του να προσκαλέσει όλους τους υποψήφιους δημάρχους του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων, προκειμένου να τοποθετηθούν σε μια ατζέντα επίκαιρων θεμάτων τουριστικού ενδιαφέροντος που αφορούν όλους τους φορείς και τους επαγγελματίες του τουρισμού. Θεωρούμε ότι οι δημοτικές εκλογές, οι επερχόμενες, είναι μια μοναδική ευκαιρία να γίνει μια επανεκκίνηση για τον τουρισμό στο Δήμο Λουτρακίου, έναν κατεξοχήν τουριστικό δήμο, να έχουμε μια τουριστική ανάκαμψη και αξιοποίηση των τουριστικών υποδομών που ήδη υφίστανται, προκειμένου να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, ανάπτυξη και έσοδα για όλους τους δημότες και το Δήμο φυσικά. Οπότε περιμένουμε να ακούσουμε τις τοποθετήσεις των δημάρχων και τον σχεδιασμό που έχουν σαν νέα δημοτική αρχή πάνω σε τουριστικά θέματα. Φυσικά ήδη ο LTO λειτουργεί σαν συνδυτικός κρίκος μεταξύ των επιχειρήσεων, των φορέων του τουρισμού και του Δήμου, της Περιφέρειας, του Υπουργείου Τουρισμού και άλλων τουριστικών φορέων. Λειτουργεί και ως μέσο πίεσης και ως κανάλι επικοινωνίας και συνεργασίας για την υλοποίηση πολλών ενεργειών τουριστικής προβολής. Κοιτάξτε, ο κάθε ένας έχει και το ρόλο και τις αρμοδιότητές του. Ο ρόλος του LTO είναι να λειτουργεί σαν ένα μέσο προβολής και ανάδειξης του τουριστικού προϊόντος. Από εκεί και πέρα, η ποιότητα αφενός του τουριστικού προϊόντος είναι ευθύνη, αρμοδιότητα και των επαγγελματιών, των επιχειρηματιών του τουρισμού και φυσικά του Δήμου, ο οποίος διαθέτει και διαχειρίζεται σημαντικές τουριστικές υποδομές και εγκαταστάσεις, τις οποίες θα πρέπει να αναδεικνύει και να αξιοποιεί. Και από εκεί και πέρα, σε συνεργασία, με πλάνο πάντα, να υπάρχει και ένα αποτέλεσμα. Σίγουρα τα χρόνια που πέρασαν στο Δήμο μας δεν ήταν εύκολα για πάρα πολλούς λόγους. Υπήρξαν αρκετές δυσχέρειες και η οικονομική χρήση έπληξε και τον τουρισμό και τον τόπο μας. Δεν θέλουμε τόσο πολύ να σταθούμε στο τι έγινε ή τι δεν έγινε. Ας πούμε ότι έγινε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε, αλλά περισσότερο να εστιάσουμε στο τι μέλη γενέστε από εδώ και πέρα. Τι μπορούμε να κάνουμε συνεργαζόμενοι για να πετύχουμε κοινούς στόχους και ανάπτυξη στο κομμάτι του τουρισμού. Εκεί ευελπιστούμε πραγματικά να υπάρχει συνεργασία όλων των συνδυασμών και όλων των δημάρχων, γιατί ο τουρισμός είναι υπόθεση όλων. Είστε αισιόδοξος? Από τη φύση μου είμαι αισιόδοξος και πιστεύω πως μόνο μπροστά μπορούμε να προχωρήσουμε. Σίγουρα υπάρχει μεγάλη ευθύνη στους φορείς και στους παράγοντες του τουρισμού να απαιτήσουν να υπάρχουν πρωτοβουλίες και να ληφθούν σοβαρές αποφάσεις στο κομμάτι της τουριστικής ανάπτυξης. Κοιτάξτε, έχουμε την τύχη σαν προορισμός να μπορούμε να υποστηρίξουμε πάρα πολλές διαφορετικές ειδικές μορφές τουρισμού. Και θρησκευτικό τουρισμό, και θερμαλισμό, και αθλητικό τουρισμό, και αρχαιολογικό τουρισμό, και τουρισμό υγείας ευρύτερα και πολλά άλλα. Μπορούμε να απευθυνθούμε και στην κοντινή αγορά της Αθήνας, των επισκεπτών της Αθήνας των 5 εκατομμυρίων, προκειμένου το Λουτράκι να αποτελέσει έναν προορισμό απόδρασης των Αθηναίων, αλλά περισσότερο στον εισερχόμενο τουρισμό, ο οποίος βάσει στατιστικών στοιχείων στην Ελλάδα γενικότερα παρουσιάζει και προβλέπεται να παρουσιάσει πάρα πολύ μεγάλη άνοδο. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε συντονισμένες ενέργειες, αφενός μεν στο να οργανώσουμε και να δομήσουμε το προϊόν μας και τις παροχές μας σωστά, και αφετέρου να το προβάλλουμε με τρόπο ελκυστικό και ανταγωνιστικό, ώστε να καταφέρουμε να προσελκύσουμε νέες αγορές.